Θα μείνουμε στο θέμα την πολιτική επικαιρότητα και τις εκλογές των ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Θα έρθουμε στην κουβέντα να υποδεχθούμε τον κύριο Μάνο Γαβριλίδη, συντονιστή σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε τον χρόνο, κύριε Γαβριλίδη. Καλησπέρα κύριε Χριστόδουλου, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Πάμε να δούμε ποια μηνύματα και ποιες κατευθυντήριες γραμμές στέλνει η χθεσινή διαδικασία. Το πρώτο και ίσως σημαντικότερο είναι η πολύ μεγάλη συμμετοχή. Ίσως και να ξεπέρασε τις πλέον αισιόδοξες προβλέψεις ο αριθμός των πολιτών που συμμετείχαν στη διαδικασία αυτή, έτσι. Έτσι ακριβώς είναι όπως το λέτε. Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε να έχει συμμετοχή η διαδικασία για την εκλογή του νέου πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σίγουρα ξεπέρασε τις προσδοκίες. 147.000 που καταγράφηκαν σε πανελλαδικό επίπεδο πλησίασε τα νούμερα τους ψηφοφόρους του Μαΐου του 2022, τότε για την Κεντρική Επιτροπή και για την εκλογή του Προέδρου με τον Αλέξη τον Τσίπρα. Mm-hmm. Και σίγουρα στέλνει ένα πολύ δυνατό μήνυμα και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στο εξωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Στέλνει ένα μήνυμα δυνατό στο εσωτερικό που λέει ότι ο κόσμος είναι εδώ, θέλει να στηρίξει τον εξουσιοδοτή ως αξιωματική αντιπολίτευση και στέλνει και σε ένα δυνατό μήνυμα προς το εξωτερικό, προς την κυβέρνηση δηλαδή, που λέει ότι ο αντίπαλος πόλος, το αντίπαλο δέος, η εναλλακτική λύση είναι εδώ και ετοιμάζεται να αντιπιτεθεί, ας το πούμε έτσι. Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι πιο εντυπωσιακός εάν κανείς συνυπολογίσει τη χρονική συγκυρία ότι βρισκόμαστε μετεκλογικά και μετά από μία ήττα του κόμματός σας. Επομένως, κανείς θα περίμενε να υπήρχε μία δυσαρέσκεια, μία διαφορία. Αυτό δεν συνέβη στην πράξη. Αντιθέτως, όπως είπατε πολύ σωστά, άγγιξε την τάση της άλλης διαδικασίας που ήταν σε εντελώς διαφορετικές συνθήκες όμως, έτσι. Και είναι λογικό, κύριε Χριστόδουλε, γιατί μεσολάβησε ένα πάρα πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Υπάρχουν θέματα τα οποία δεν μπόρεσαν να τα βρήκε ο κόσμος στην καθημερινότητά του. Εκτός από τις φυσικές καταστροφές, η ακρίβεια είναι κάτι το οποίο ταλαιπωρεί τον κόσμο ακόμα και σήμερα συνεχώς. Οπότε προφανώς και ψάχνει μια διέξοδο και αντιλαμβάνεται ότι ίσως δεν είναι και η καλύτερη η επιλογή που έκανε του καλοκαίρι, στις προηγούμενες εκλογές εννοώ, και θα ήθελε κάτι διαφορετικό. Να έρθουμε τώρα στην επόμενη μέρα να δούμε αυτό το διαφορετικό που λέτε ότι θα φέρετε και να δούμε με ποιες συνθήκες θα έρθει αυτό. Κατά τη γνώμη σας, πέρα από την εκλογική διαδικασία που θα ολοκληρωθεί, τι σημαίνει η αλλαγή σελίδας με τον τρόπο αυτό και την εξουσιοδότηση με τον αριθμό αυτό των πολιτών που συμμετείχαν στον ΣΥΡΙΖΑ. Τον βάζει σε μία νέα προοπτική. Θεωρείτε πως επιστρέφει στην διεκδίκηση της εξουσίας δυνητικά? Φυσικά, όταν ο νέος αρχηγός θα προκύψει από τη συμμετοχή τόσων μελών, πρώτα απ' όλα θα είναι ένα κόμμα ισχυρό. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα είναι ένα κόμμα ισχυρό, γιατί θα έχει ψηφιστεί από πάρα πολλούς πολίτες, είτε ανήκουν στον πολιτικά ενώ ιδεολογικά στον χώρο αυτό, σε όμορους χώρους. Οπότε, ναι, θα έχει ένα βαρύ φορτίο. Θα έχει μια βαριά ευθύνη, θα έλεγα καλύτερα, απέναντι σε αυτόν τον κόσμο που του στήριξε, που έκανε ενδεχομένως και κάποιοι από αυτούς έκαναν και την υπέρβασή τους και προσήλθαν στις κάλπες μαζικά ακριβώς για να αναδείξουν αυτό το πράγμα και να του καταδείξουν ότι υπάρχει διαφορετικός δρόμος. Μάλιστα. Τώρα, γνωρίζοντας τη θέση σας και χωρίς να θέλω να σας βάλω σε δύσκολη θέση, πώς αξιολογείτε τα πρόσωπα που θα διεκδικήσουν την προεδρία του κόμματος στο τέλος του δρόμου? Πώς τα αξιολογώ? Είναι από τη δικιά τους μεριά, έχουν συνεισφέρει στο διάλογο ο οποίος γίνεται τους τελευταίους μήνες. Έχουν μπει διάφορα ζητήματα με τις διαφορές τους και σίγουρα έχουν προσθέσει στο δημόσιο διάλογο, έχουν κινητοποιήσει έναν κόσμο, όχι μόνο οι δύο που θα συμμετέχουν στην επόμενη Κυριακή, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι υποψήφοι. Έχουν κινητοποιήσει έναν κόσμο και οδήγησε σε αυτή τη μαζική συμμετοχή.
Οπότε ο καθένας από τη μεριά του νομίζω έχει συνεισφέρει σε αυτήν την επιτυχία. Κατανοητό. Τώρα, επειδή αυτές οι εκλογικές διαδικασίες είναι περίοδοι όπου και ανεβαίνουν οι τόνοι πολλές φορές και προκύπτουν κάποια ζητήματα, ποια θα είναι η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ να τα απαντήσουμε όλα? Εάν υπάρχει κίνδυνος να δημιουργήσει τριβές η εκλογική διαδικασία, είτε στην βάση είτε την κορυφή του κόμματος στα στελέχη, ή αν αντίθετα θα είναι νοτική η επόμενη ημέρα? Όποτε υπάρχει ένας έντονος πολιτικός διάλογος, σίγουρα υπάρχουν και τριβές. Αλλά όλα αυτά είναι λογικά και επόμενα όταν υπάρχει μια εκλογική διαδικασία και μάλιστα με αυτούς τους όρους και ενδεχομένως να υπάρχει μια απόλυση. Αλλά σε καμία περίπτωση σημαίνει ότι θα οδηγηθεί σε άλλου είδους καταστάσεις. Και δεν είναι απαραίτητος κακό, έτσι. Έχει αποδείξει ότι είναι ένα κόμμα που υπάρχει μέσα στην, που δέχεται διαφορετικότητα μέσα στις γραμμές του, οπότε δεν νομίζω ότι θα υπάρχουν ζητήματα ενότητας και συνοχής. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε θερμά για τη συζήτηση αυτή, κύριε Γαβριλίδη. Ευχόμαστε καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Να είστε καλά, γεια σας.